Πόσα πολλά πράγματα έχουμε μοιραστεί τα τελευταία χρόνια όλοι μαζί. Από τη γέννα μου, την εγκυμοσύνη μου με τη Λιδία, τη βάφτισή της, τον ερχομό του δεύτερου μας παιδιού, τη γέννηση του Χρήστου, τη βάφτισή του, τα γενέθλια όλων μας που είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς και τα χαιρόμαστε κάθε χρόνο. Για όλους μας, τις μετακομίσεις που έχουμε κάνει, στιγμές, τον γάμο μας, μαλλιά, 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 vlog μας φυσικά, όπως κάθε χρόνο, τα καλοκαίρια μας, πάρα πολλές όμορφες στιγμές, διατροφή, κιλά πάνω κάτω, προσπάθειες, νύχια, καθημερινότητα, σούπερ μάρκετ, ό,τι θες. Τόσο πολλά πράγματα όλοι μαζί. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είναι απογευματάκι, πάμε βολτούλα, έχουμε κάτι εξωτερικές δουλειές και γενικά σας ανοίγω βλουκάκι να σας φέρω λίγες μέρες μαζί μας. Πήγαμε στη γιαγιά, μας έβγαλε καρπουζάκι για να φάμε σε όλους. Έφαγε και ο Χρήστος και η Λιδία και εγώ. Και κάτσαμε αρκετή ωρίτσα. Είχαμε κάτι εξωτερικές δουλειές, πήγαμε και στη γιαγιά επίσκεψη. Καθίσαμε και μου δώσανε και κάτι πραγματάκια και από μια κυρία δώρο για το γάμο. Οπότε ό,τι μπορώ μετά θα γυρίσω σπίτι να σας τα δείξω. Τώρα έχουμε έρθει και λίγο Λίντλ, έχει κατέβει μόνο ο Νέστης, γιατί τα μικρά είναι λίγο νιστάζουν τώρα, έχουν κουραστεί όλη μέρα και αυτά. Οπότε κατέβηκε λίγο Λίντλ να πάρει δύο πράγματα που θέλουμε. Και φεύγουμε και πάμε σπίτι να βάλω και τα μικρά για ύπνο, γιατί περνάει η ώρα μέχρι να τα κάνουν μπανάκι. Είναι 7 και 10 η ώρα μέχρι να τα κάνουν μπανάκι. Από εδώ από εκεί. Και αν πεινάσουν και το ένα και το άλλο και μέχρι να πιούν και γάλα και όλα αυτά, θα πάει 8 η ώρα. Οπότε θα έχει έρθει η ώρα για να κοιμηθούν. Ο Χρήστος είχε αργήσει ήδη. Δηλαδή, επειδή είναι πολύ κουρασμένη, θα κοιμηθεί νωρίτερα σήμερα. Αυτά γενικά. Ναι. Και μόλις βρω λίγο χρόνο, θα σας δείξω και αυτά τα πραγματάκια. Μου έδωσε η γιαγιά σπιτικά βουλάκια για τα παιδιά. Επίσης, μου έδωσε κάποιες πετσετούλες για το σπίτι. Και μας έδωσε και το κρασί, πήγε και το αγόρασε. Αυτό μας το ζήτησε ο παπάς στην εκκλησία για το γάμο. Για το κρασί ήθελε βυζαντινό. Οπότε πήγε και το πήρε. Και ήταν και η μαμά, μας έδωσε κάτι παιχνιδάκια για τα παιδιά. Διάφορα είχε μέσα. Και έκατσα τα ξεδιάλυτσα και τα λοιπά, μην έχει κανένα μικρό κομματάκι, ξέρετε, για το Χρήστο. Λοιπόν, και μια κυρία φίλη της γιαγιάς, που την ξέρω κι εγώ εννοείται, μας έδωσε αυτό εδώ πέρα για δώρο γάμου και χρηματικό ποσό. Απλά ήθελα να μας δώσει και αυτό, το είχε σπίτι της, το είχε χρόνια, χρησιμοποιεί το. Και εννοείται το καλοδεχτήκαμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι σετ φλιτζανάκια για καφέ. Δεν είχα, είναι η αλήθεια, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ. Και χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την κίνηση, γιατί θα τη θυμάμαι και χρόνια. Εδώ πέρα πήραμε από το Lidl κάτι αγκουράκια, μαρουλάκι, ψωμάκι, τίποτα άλλο δεν θέλαμε. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, η επόμενη μέρα φυσικά. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα έχω την κοπέλα με το μακιγιάζ. Έχουμε συνάντηση να κάνουμε μακιγιάζ πρόβα. Δεν θα κάνουμε άλλο, μια πρόβα θα κάνουμε. Σε λίγες μέρες είναι και ο γάμος εξάλλου. Είχαμε συναντηθεί την προηγούμενη φορά, είχε δει το πρόσωπό μου, είχαμε μιλήσει λίγο για τα χρώματα, για το ένα και το άλλο. Και σήμερα θα κάνουμε δοκιμαστικό, κάποια πράγματα να δούμε αν θα μου ταιριάξουν, πώς περίπου θέλουμε να το κάνουμε, όχι ακριβώς, γιατί αυτό στο γάμο θα έχει πήγε και βλεφαρίδες, θα έχει και άλλα πράγματα. Αλλά σήμερα θα σας δείξω κάπως πώς θα είναι το μακιγιάζ τέλος πάντων του γάμου. Οπότε το απόγευμα θα σας πάρω σίγουρα μαζί μου. Προς το παρόν, να σας δείξω αυτό που ήρθε εδώ πέρα. Παιδιά, αλλάζουμε το ίντερνετ. Γενικά εγώ, όταν ξεκίνησα το κανάλι, είχα γραμμή ίντερνετ 24. Ανέβαινε ένα βίντεο όλη νύχτα. Μετά το έκανα 50.
γραμμή ιντερνετική. Ήμασταν καλά. Ανεβαίνουν και γρήγορα το βίντεο. Μετά μας κάνουν μια προσφορά και μας λένε, γίτσες αγάπη μου, μετά μας λένε 100 στάρα γραμμή ίντερνετ, μια μικρή αύξηση και το κάναμε. Και γενικά τον τελευταίο χρόνο, δύο, περίπου από εκεί, έχω 100 στάρα γραμμή ίντερνετ. Και τώρα, αν θυμάστε πριν λίγο καιρό, κάνανε κάτω κάτι σκαψίματα και τα λοιπά για τις οπτικές ίνες και αυτά. Και τα συνδέανε γενικά. Περνάγανε τα καλώδια μέσα και στο δρόμο από κάτω και τέτοια. Και τώρα το συνδέσαμε και στην πολυκατοικία. Δηλαδή, κάνανε κάτι υπόλοιπο όσο πρέπει να κάνουν. Και μας πήραν τηλέφωνο για προσφορά. Και με μία μικρή αύξηση, δηλαδή, η οποία μας συμφέρει κιόλα σε εμάς. Εντάξει, δεν είναι κάτι για την απόδοση και αυτά που θα έχουμε. Και βάζω παιδιά με οπτικές ίνες 200 γραμμή ίντερνετ. Θα ανεβαίνει ένα βίντεο σε 5 λεπτά. Δηλαδή, τόσο. Ναι. Και δεν είναι μόνο για τα βίντεο, είναι γενικά για την ταχύτητα που θέλουμε και... Ναι. Αυτό. Πάντως, σαν εκείνη τη στιγμή παλιά που ανέβαζα ένα βίντεο και ήθελε όλη νύχτα, αυτό έχω να το ζήσω χρόνια. Λοιπόν, οπότε μας στείλαν τώρα το router. Να δούμε και πώς είναι το router για τις οπτικές ίνες. Καλά, αυτό εδώ είναι. Τόσο μικρούλι είναι, δεν το περίμενα. Σοκ. Αυτό θα είναι το router και λοιπόν. Έχει μέσα και τα καλωδιάκια του και αυτά. Οπότε, ναι. Τώρα περιμένουμε πάντω τον... Περίμενε. Περιμένουμε τον τεχνικό να έρθει να κάνει απλά τη σύνδεση. Οπότε πολύ πιο γρήγορο ίντερνετ και γενικά χρειάζεται και να θες να μιλάς με κλήσεις και το ένα και το άλλο και αυτά. Οπότε συμφέρει πάρα πολύ. 200 γραμμή, σοκ. Θα πετάει το ίντερνετ, όχι αστεία. Αυτά. Οπότε ναι, όταν έρθει ο τεχνικός θα σας πω και θα σας μιλήσω γενικά για την απόδοση, να δούμε τι διαφορά θα έχει με τη 200 γραμμή. Μου ήρθανε μόλις δύο δέματα, τα οποία δεν ξέρω από πού είναι. Κάποια μάλλον έχει κρατήσει τα στοιχεία μου. Κάποια μίλησα πρόσφατα και έδωσα στοιχεία, αλλά... Και λέει εντωμεταξύ. Αποστολέας, πελάτης Λιανικής. Δεν λέει όνομα. Εγώ τώρα, ό,τι και να είναι, πού να στείλω ένα ευχαριστώ, ας πούμε. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Και η διεύθυνση δεν ήταν και σωστά γραμμένη. Ήταν και ένα λάθος στη διεύθυνση. Και με μεταφορική, η οποία δίνει μεγάλα πακέτα, ας πούμε, έτσι. Μόνο. Ας πούμε, αυτή η εταιρεία είχε φέρει τον προφυλακτήρα του Ανέστη. Δεν τα έχω ανοίξει ακόμα. Αλλά... Το όνομά μου, όλα τα στοιχεία τέλος πάντων είναι σωστά. Αυτή στο διεύθυνση που είχε ένα τύπο κάπως λάθος τέλος πάντων, λίγο αλλιώς γραμμένη. 8 ευρώ μεταφορικά. Τα πλήρωσα. Αλλά κατάλαβες, δεν περίμενα δηλαδή. Κατάλαβες αυτό, γιατί δεν ξέρω. Σε ποιο να στείλω μήνυμα είναι αυτό το γιατί, κατάλαβες, πού να στείλω εγώ τώρα μήνυμα, δεν έχει όνομα πάνω, ποιος τα άστειλε. Αν το δεις αυτό το βίντεο, εσύ που τα άστειλες, στείλουμε ένα μήνυμα, να σε ευχαριστήσω. Μα ναι, μην έχει όνομα του Αποστολέα τώρα. Είναι αυτές εδώ πέρα οι δύο οικούτες και δεν έχουν Αποστολέα. Είναι και οι δύο γεμάτες με ρούχα για το Χριστό και οι δύο γεμάτες σκούτες με ρουχαλάκια για το Χριστό και είναι πεντακάθαρα, μυρίζουν υπέροχα,
Τώρα τα ανακάτεψα λίγο εγώ γιατί τα τσέκαρα απλά. Εδώ. Μυρίζουν και όμορφα. Εδώ, ένα σωρό ρουχαλάκια για το Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα πρέπει να κάτσω να βρω ποια είναι. Άμα δεν καταφέρω να βρω και διότι τα παρέλαβα, ας μου στείλει ένα μήνυμα να την ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμάμαι μίλαγα με μια κοπέλα για να μου στείλει ρουχαλάκια για το Χρήστο. Αλλά έχω δώσει τα στοιχεία μου και σε άλλες κοπέλες, οι οποίες θέλουν να στείλουν δέματα και έχουν στείλει και τα λοιπά και θα στείλουν και άλλες και αυτά. Οπότε, ναι. Να μου στείλει ένα μήνυμα. Να τη βρω αν τα καταφέρω. Να την ευχαριστήσω. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά να μου, όταν στέλνετε ένα δέμα, να μου στέλνετε ένα μηνυματάκι. Να μου λέτε στο στείλα. Αυτό. Δηλαδή θα δίνω εγώ τα στοιχεία μου. Απλά πες μου στο στείλα. Να ξέρω να το περιμένω. Αυτά. Γιατί αν δεν με βρίσκανε σπίτι, μπορεί να το γυρνάγανε και πίσω. Τα δέματα είναι κρίμα δηλαδή να κάνετε τέτοιο κόπο. Ναι. Είναι υπέροχα τα ρουχαλάκια. Τα τσέκαρα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ειλικρινά. Έκανα το μπανάκι μου, λούστηκα και σιγά σιγά ετοιμάζομαι να φύγω και να πάω να κάνω το μακιγιάζ. Εδώ είμαι και εγώ. Έχω κάνει και την περιποίησή μου. Έχω κάνει και το μαλάκι μου. Μακραίνει. Ευτυχώς σιγά σιγά, παιδιά. Μακραίνει. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, η επιλογή του λευκού δεν είναι τυχαίο. Έχω δει. Δεν έχω συνεννοηθεί κάτι με την κοπέλα που θα με βάψει, αλλά επέλεξα το λευκό γιατί ξέρω ότι καλό είναι να φοράς λευκό στους πρόβες που θα κάνεις, τέλος πάντων, για το μακιάζ του γάμου σου, για να μην πας με μαύρο, με κόκκινο και μετά οι αποχρώσεις που θα παίξετε θα είναι πάνω σε αυτό που θα έχει εκείνη τη στιγμή, οπότε δεν μπορεί να φαντάζεται πως θα είναι στο άσπρο, τη διευκολύνεις και εσύ τέλος πάντων όσο μπορείς. Αυτό οπότε επέλεξα την άσπρη την μπλουζίτσα και αυτά, θα μαζέψω τα μαλάκια μου πίσω. Ναι, κάπως έτσι. Οπότε, ναι, δεν έχω βάλει ενδυτική, δεν έχω βάλει τίποτα αυτή τη φορά. Δεν είναι την προηγούμενη φορά που απλά ήθελα να δω την επιδερμίδα μου. Δεν έχω βάλει τίποτα γιατί θα μου βάλει από την αρχή εκείνη πράγματα πάνω για να κάνει μετά και το μακιγιάζ. Και ξεκινάω να πάω. Κάπως έτσι είμαι λοιπόν. Και ξεκινάω. Εν τω μεταξύ, περάσαμε φανταστικά. Το μακιγιάζ μοιάζει κάπως έτσι. Ήρθε και με πήρε ο Ανέστης. Θα σας τα πω σε λίγο για το μακιγιάζ. Τα παιδιά είναι σε ένα φίλο μας και πάμε και εκεί πέρα τώρα για επίσκεψη. Εδώ είμαι κι εγώ. Λοιπόν, τώρα βρήκα λίγο χρόνο να σας μιλήσω. Έχω βάλει και το Χρήστο για ύπνο. Έχω γυρίσει σπίτι. Είχαμε πάει σε ένα φίλο μας. Είχαμε κάτσει λίγο κτλ. Κάναμε την πρόβα του μακιγιάζ του γάμου. Εγώ να σας πω ότι ο γάμος μου θα είναι απόγευμα. Οπότε θέλαμε κάτι πιο απογευματινό, βραδινό φάση, κάπως έτσι. Δεν θα είναι ακριβώς αυτό το μακιγιάζ, κάνουμε απλά πρόβα, δοκιμάσαμε πράγματα. Το κραγιόν θα είναι κάπως έτσι, τα κοψίματα θα είναι κάπως έτσι, το highlight θα είναι λίγο πιο έντονο ακόμα. Οι σκιές κάπως έτσι θα είναι και αυτές. Το eyeliner καμία σχέση, τελικά το κάναμε σαν δεύτερο, δεν θα το βάλουμε. Δεν μας άρεσε ούτε εμένα της κοπέλας. Είχαμε κάνει κάτι άλλο πολύ πιο ωραίο πριν εδώ πέρα. Πολύ πιο ωραίο. Και θα κρατήσουμε εκείνο που κάναμε πρώτο. Απλά θέλαμε να δοκιμάσουμε και αυτό. Να δούμε πώς θα είναι. Αλλά το πρώτο ήταν... Αφήστε τον τέλειο. Οπότε επιλέξαμε εκείνο να κάνουμε στο γάμο. Επίσης έχω βλεφαρίδες. Ναι. Ο γάμος είναι απόγευμα, ξαναλέω. Θέλαμε κάτι έντονο, κάτι... Άλλες κάνουν ακόμα και πιο έντονα. Εγώ ήθελα αυτό. Σε νούντου, ναι, μεν αποχρώσεις, αλλά πιο... Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα έχει χαλάσει και όλες, μου περάσει και ώρες. Αλλά κατάλαβες, ναι. Αυτά. Και κάπως έτσι πήγε η πρόβα του νηφικού μακιγιάζ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και με την κοπέλα και με όλα. Τώρα... Φουλ ενυδάτωση του πρόσωπου και όλα αυτά μέχρι το γάμο. Ξέρετε, για να κάτσει όσο πιο καλά μπορεί το μακιγιάζ. Ναι. Τώρα γενικά αυτή την περίοδο έχω και το άγχος μου. Έχω και όλο αυτό. Θα βγάλω και σπυράκια. Θα βγάλω το πάντα. Έχω βγάλει και κάτι σπυράκια. Εγώ που δεν βγάζω. Βγάζω. Τέλος πάντων. Οπότε γι' αυτό. Μασκούλα, δηλαδή πραγματάκια. Μέχρι το γάμο να είναι και οκ το πρόσωπό μου και να κάτσει όσο πιο καλά γίνει το μακιγιάζ. Αυτά.
Πολύ ευχαριστημένη όμως είμαι, πολύ ευχαριστημένη. Σας λέω όμως και πάλι καμία σχέση στο μάτι, θα είναι ακόμα πιο ωραίο. Αυτό. Σας πήρα μαζί μου και σε αυτό, πήρατε μια γεύση. Και πήγα και φόντος, πήρα κάτι πραγματάκια, οπότε θέλω να σας τα δείξω λιγάκι. Είναι αυτά εδώ. Αυτή η τσαντούλα έχει το δώρο που πήρα στον Ανέστη για τα γενέθλιά του. Δεν είναι κάτι σπουδαίο, 2 αφρόλουτρα είναι. Αντρικά αφρόλουτρα, οπότε θα σας τα δείξω στα γενέθλιά του, τέλος πάντων τότε το πήρα. Και τώρα θα σας δείξω τι πήρα για μένα. Λοιπόν, ένα Honda Center Hall, λοιπόν, δεν πήρα κάτι σπουδαίο, απλά πραγματάκια. Λοιπόν, μαζί τα βγάζω όλα, όλα μαζί. Πήρα αυτά τα patches, τα οποία δεν έχω δοκιμάσει ξανά. Θα τα δοκιμάσουμε μαζί και θα σας πω εντυπώσεις. Ναι. Αν τα έχετε ξαναδοκιμάσει, μου λέτε τέλος πάντων. Έχει ένα ζευγάρι patches μέσα. Μέτρα νεξαμικό οξύ, μια συναμίδη, τι είναι, τέλος πάντων. Πήρα αυτά τα e-patches. Πήρα αυτά που τα έχω ξαναδοκιμάσει και μ' αρέσανε και τα ξαναπήρα. Γενικά θα παίρνω patches από εδώ και πέρα. Πήρα αυτή τη μάσκα να τη δοκιμάσω. Η οποία είναι η πρώτη μας, λέει, φασμάτινη μάσκα ενυδάτωση και λάμψη, εμπλουτισμένη με βιταμίνη C και σαλικικό οξύ. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Θα τη δοκιμάσουμε και αυτή. Γιατί όχι. Πήρα και άλλη. Πήρα αυτό εδώ. Το οποίο είναι, λέει, μάσκα προσώπου για βαθιά ενυδάτωση. Εδώ. Έχει δύο. Πάνω κάτω. Και αυτό το ίδιο είναι. Μάσκα προσώπου με καταπρεντική δράση της ίδιας εταιρείας. Οπότε πήρα και αυτή να τη δοκιμάσω. Πήρα και αυτό εδώ, το οποίο είναι μάσκα, βλέπετε, κάπως έτσι. Η φασμάτινη μάσκα ματιών με υαλουρονικό οξύ. Μου φάνηκε πολύ έτσι, δεν μπαίνει εδώ πέρα στα μάτια, το έχω πολύ ανάγκη εδώ πέρα. Αϊκονία και το ένα και το άλλο. Και πήρα και αυτό εδώ το μολυβάκι. Είναι αυτό που χρησιμοποίησε η κοπέλα για να μου κάνει λίγο τα φρύδια. Δεν κάνω πολύ πράγματα εγώ σε φρύδια, δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Αλλά λίγο έτσι να γεμίζω κάποια κενά και λίγο να δίνω ένα τράβηγμα, ας πούμε, πιο κάτω και αυτά. Και πήρα αυτό από τα Hondos. Real Brown 06 Long Stay Eyebrow. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν το έχετε, αν το έχετε ξαναδοκιμάσει. Πάντως βγαίνει κάπως έτσι. Είναι αυτή η απόχρωσή του. Και μ' άρεσε πάρα πολύ και λέω γιατί δεν το παίρνω, να το βάζω και εγώ, μιας και δεν κάνω τίποτα εγώ γενικά στα φρύδια. Λέω αφού είναι τόσο απαλό, γιατί να μην το πάρω να το βάζω και εγώ. Όλα αυτά λοιπόν από τα Hondos. Και τα 2 αφρόλουτρα που πήρα στον Ανέστη για ένα δωράκι στα γενέθλιά του. Και θα σας τα δείξω στο vlog των γενεθλίων του. Αυτά λοιπόν που λέτε. Νομίζω σας αποχαιρετώ κάπου εδώ πέρα, αυτό ήταν το βιντεάκι, δεν θα σας δείξω κάτι άλλο. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε. Μοιράζομαι έτσι όμορφες στιγμές μαζί σας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ελπίζω να σας άρεσε που σας πήρε μαζί μου και σε αυτό. Και εγώ ακόμα χαζεύω το μακιγιάζ. Έχει διάρκεια, αυτό είναι το σημαντικό. Και είμαι πολύ χαρούμενη. Αυτά. Φιλιά πολλά, θα σας αφήνω να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και τα λέμε πάρα πάρα πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά. Και μην ξεχνάτε, δεν είναι ακριβώς αυτό το μακιγιάζ που θα κάνω στο γάμο, σας είπα. Θα είναι διαφορετικό εδώ πέρα, θα έχω βλεφάρει, σας τα πω. Μην μου πείτε τώρα αυτό, δεν μ' αρέσει το μετάλλο, θα είναι διαφορετικό. Αυτά. Φιλιά πολλά, γεια σας.